πόσο σημαντικό είναι για την Κρήτη, κύριε Σταματογιαννόπουλε, γιατί εσείς δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, είστε ένας από τους κορυφαίους γενετιστές στον κόσμο. Η ιστορία είναι ως εξής. Ο Evans είπε ότι εγώ θα ανασκάψω την γνωσό και άρχισε την ανασκαφή. Λοιπόν, δεν περίμενε να δει αυτό που είδε, ότι υπήρχε τόσο αναπτυγμένος πληθυσμός, γιατί της γνωσού το παλάτι είναι τεράστιο παλάτι. Και επίσης αυτό που του έκανε τρομερή εντύπωση, παρεπιπτόντος, χάλασε πολλά λεφτά. Είχε αρχιτέκτονες, είχε ειδικά άτομα τα οποία ψάχνανε μέσα στα χώματα και βρίσκαν τα κομμάτια από τα φρέσκο. Τεράστια δουλειά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο όμορφος ανεπτυγμένος πληθυσμός ήταν αυτόχθονος πληθυσμός. Και εξέφρασε τη θεωρία και δεδομένου ότι υπήρχαν ορισμένα στοιχεία της τέχνης, στις στοιχογραφίες, στα φρέσκος, που ήταν παρόμοια με τα αιγυπτιακά και δεδομένου ότι επίσης είχαν άλλοι ανασκάψει τους τάφους, τους θολωτούς στη νότιο Κρήτη, οι οποίοι είναι παρόμοιοι αρχιτεκτονικώς με τους τάφους που είχαν ανασκάψει άλλοι στη Λιβύη εκείνο τον καιρό. Έφτιαξε λοιπόν τη θεωρία ότι οι Μινωίτες ήρθαν από την Αφρική. Λοιπόν, αυτή ήταν η θεωρία του, την οποία επίστευε και ουσιαστικά την έχει γράψει επανειλημμένος. Υπάρχουν αρχαιολόγοι οι οποίοι έχουν γράψει ότι οι Μινωίτες έχουν παλαιστινιακή αρχή ή έχουν έρθει από τις Κυκλάδες κτλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Υπάρχουν όμως και άλλοι αρχαιολόγοι και οι πιο πολλοί Έλληνες αρχαιολόγοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Μινωικός πληθυσμός, ο Μινωικός πολιτισμός ανεπτύχθη αυτοχθόνος. Αυτό που κάναμε εμείς, δώσαμε την απόδειξη. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, κύριε Σταματογιαννόπουλε, γιατί παραλαμβάνω, είστε καθηγητής ιατρικής και γενετικής και διευθυντής του Κέντρου Μοριακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Πού καταλήξατε στην έρευνα στην οποία βοήθησαν και επιστήμονες από την Κρήτη βεβαίως, πολλοί Έλληνες, αλλά εσείς είχατε το γενικό συντονισμό. Τι κάνατε και πού καταλήξατε? Λοιπόν, αυτό που κάναμε, πήραμε από μινωικούς σκελετούς, πήραμε τα δόντια. Τα δόντια υπάρχει DNA, παρότι είναι αρχαίο, διατηρείται. Λοιπόν, από τα δόντια βγάλαμε DNA. Και αυτό το DNA που βγάλαμε είναι το λεγόμενο μιτοχονδριακό DNA. Μιτοχονδριακό DNA, δηλαδή έχουμε δύο τύπους DNA στα κύτταρά μας. Το ένα είναι το πυρηνικό DNA που είναι όλα μας τα γονίδια. Mm-hmm. Και το άλλο το μιτοχονδριακό DNA, το οποίο είναι μόνο τα γονίδια του λεγόμενου μιτοχονδρίου. Το μιτοχονδριακό DNA υπάρχει στα αυγά, στα ουά της γυναίκας, αλλά δεν υπάρχει στο σπέρμα του ανδρός, είναι πολύ λίγο. Ως εκ τούτου μεταδίδεται από μάνα σε παιδιά και από κόρες στα παιδιά τους. Αυτή δηλαδή είναι η μητρική κληρονομικότητα, η μητρική μας γραμμή. Το πυρηνικό DNA είναι 3 δισεκατομμύρια γράμματα, σωστά. Είναι τεράστιο. Ενώ το μιτοχονδριακό DNA είναι μικρό, δεν είναι πολύ. Αλλά είναι αρκετό για να μπορούμε εμείς να το αναλύουμε και να βρίσκουμε ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ ατόμων. Πήγαμε 5.000, πήγαμε 4.000 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και σε αυτά τα δόντια τώρα που τα αναλύσαμε. Από το οροπέδιο Λασιθίου. Από το οροπέδιο Λασιθίου. Αυτό είναι από ένα σπήλαιο που είναι κοντά στον Άγιο Χαράλαμπο, το χωριό Άγιο Χαράλαμπο. Α, μάλιστα. Και μιλάμε για 37 σκελετούς, κύριε καθηγητά. Όχι, είχαμε στην αρχή 69, 37 είναι αυτούς που αξιολογήσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το σπήλαιο είναι άλλη ιστορία, γιατί αυτό ο πρώτος που το ανέσκαψε είναι ο Μακαρίτης ο Παπαδάκης. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έγινε, πιάνανε ένα δρόμο εκεί στα ορεινά, στο Λασίθι, το 1976, την μπουλντόζα άνοιξε το σπήλαιο. Σωστά. Ο Παπαδάκης αμέσως έτρεξε για να μην μπουν μέσα οι κλέφτες. Μην επεκταθείτε, σε αυτό είναι γνωστές ιστορίες εδώ στην Κρήτη. Για τους εκτός Κρήτης δεν είναι. Παίρνετε αυτό το δείγμα και καταλήγετε πού ουσιαστικά? Κατάληξη είναι υπαριθμόν ένα, ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ Μινωητών και των Αφρικανών.
δηλαδή Αιγυπτίων, Λιβύων και των άλλων Βορειοαφρικανών. Ούτε μία σχέση. Το δεύτερο είναι ότι οι Μινωίτες είναι πολύ παρόμοιοι με τους άλλους νεολιθικούς πληθυσμούς της Νοτίας Ευρώπης, ότι είναι πολύ παρόμοιοι με τους σημερινούς κέντροευρωπαϊκούς πληθυσμούς και πολύ παρόμοιοι με τους Έλληνες και ιδίως με τους Κρητικούς και με τους Λασιθιώτες. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι οι Μινωίτες ουσιαστικά η άποψη της μητρικής κληρονομικότητας είναι η πρόγονη των σημερινών Κρητικών. Α, βρίσκεται συνέχεια λοιπόν. Ναι, είναι στο μυτοχονδριακό DNA υπάρχει μεγάλη ομοιότηση μεταξύ των Μινωητών και των Κρητικών. Οι ανασκαφές της Κνωσού έχουν βγάλει έναν από τους παλαιότερους νεολιθικούς οικισμούς στην Ευρώπη. Άρα κύριε καθηγητά, οι Μινωίτες ως απόγονοι του νεολιθικού ανθρώπου, έτσι, δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι και οι απόγονοι των ευρωπαϊκών λαών και της Ευρώπης ως ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός με τέτοια ανάπτυξη, με την έννοια των κοινών στοιχείων. Ακριβώς, είναι ο πρώτος, ο Μινωικός, το ενδιαφέρον στους Μινωίτες είναι, το ευρωπαϊκό είναι, ότι είναι ο πρώτος αναπτυγμένος ευρωπαϊκός πληθυσμός, πολιτισμός. Δηλαδή σημαντικότατα σχετικά με τους άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Και ένα κλαδάκι από αυτούς, αντί να πάνε προς τη Θράκη, Ελλάδα και Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη, κατεβήκανε μέσω της Ανατολίας, μέσω των Ακτών, και αυτό έγινε κάπου 9.000 χρόνια πριν. Οι Μινωίτες ήταν Ευρωπαίοι και γενετικά παρόμοιοι με τους σημερινούς Κρητικούς. Ως Κρητικός κάτοικος, εμένα η προγονική μου ρίζα κρατά από το Μινωίτη και από τον νεολιθικό τύπο το αρχέτυπο του Ευρωπαίου. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτοσυμπέρασμα για τον απλό πολίτη, το οποίο δεν καταλαβαίνει γενετική και δεν ξέρει πολύ ιστορία. Παρόμοιες μελέτες με το μυτοχονδριακό DNA έχουν γίνει σε 135 πληθυσμούς τους οποίους χρησιμοποίησαμε. Και από αυτούς ορισμένοι είναι της εποχής του Γαλκού, ήταν νεολιθικοί και οι άλλοι σύγχρονοι πληθυσμοί. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε αυτά τα γενετικά δεδομένα από τους διαφόρους πληθυσμούς για να κάνουμε μαθηματικές αναλύσεις, οι οποίες μαθηματικές αναλύσεις μπορούν να μας δείξουν πόσο παρόμοιοι ή πόσο διαφορετικοί είναι οι πληθυσμοί. Αυτές οι μαθηματικές αναλύσεις τώρα ο κομπιούτερ τις μετατρέπει σε διαγράμματα ώστε να μπορούμε να τα δούμε υπό άψη εικόνων. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες αντιπροσωπεύουν μαθηματικές αναλύσεις, οι οποίες μαθηματικές αναλύσεις μετράνε πόσο παρόμοιοι ή πόσο διαφορετικοί, παραδείγματι, είναι οι Μινωίτες από τους Αιγυπτίους ή από τους Λιβύους κτλ. Και την διαφορά τη γράφουν πάνω σε ένα διάγραμμα με σημεία τα οποία βάζουν. Αμάλιστα. Είναι δύο χάρτες. Σωστά. Άμα δείτε κάτω προς την Αίγυπτο είναι λευκό, ενώ προς τα πάνω γίνεται μπλε. Το βάθος του χρώματος από λευκό σε μπλε δίνει την ομοιότητα. Λευκό σημαίνει ότι σχεδόν δεν υπάρχει ούτε μία ομοιότητα. Πόσο σίγουρη η επιστήμη, διότι ξέρετε ότι για την Κρήτη, σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, που αμφισβητείται πανταχώθεν, θα γίνει σημαία αυτή σας η αποκάλυψη, ότι καταγόμαστε και έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με τα ευρωπαϊκά φύλλα και μάλιστα ακόμη πιο εντυπωσιακό οι Μινωίτες, και θέλω να το επαναλάβετε αυτό, του τότε στο οροπέδιο Λασιθίου είναι σε ευθεία γραμμή και σχέση με τους κατοίκους του οροπεδίου Λασιθίου του σήμερα, άρα με τους Κρητικούς του σήμερα. Λοιπόν κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι άλλο. Ο λόγος που ήμουνα στην Κρήτη είναι γιατί κάνω μια άλλη μεγάλη έρευνα και πολύ με έχει βοηθήσει ο Μανώλης ο Μιχαλοδημητράκης των συγχρόνων Κρητικών. Και έχουμε πάρει και με έχουν βοηθήσει πολλοί γιατροί στην Κρήτη και έχουμε δείγματα από την
από τη Σιτία μέχρι τον Κάνδανο Κίσαμο και αυτές τις φορές, τελευταία φορά που ήμουν, γύρναγα όλα αυτά μέρη. Λοιπόν, έχουμε ωραιότατα σημερινές για τους σημερινούς κριτικούς, χρησιμοποιώντας κάπου 2,5 εκατομμύρια γενετικούς μάρκες, με μεγάλο ποσοστό. Ωραιότατα που δείχνουν τη σημασία της Κρήτης, όχι επίσης και για την επικισμό όλης της δυτικής Ευρώπης. Αυτά θα έρθουν, αυτή τη γράφουμε τώρα την εργασία, υποθέτω σε κάνα δύο μήνες να τη στείλουμε. Η Κρήτη είναι διαμάντη, μπορώ να σας πω από την άποψη της σημερινής γενετικής, η Κρητική. Δεν έχουν καμιά σχέση με το, γιατί εσείς οι Κρητικοί λέτε ότι είμαστε Άραβες. Καμιά σχέση με τους Άραβες. Έχουν καμιά. Η Κρητική είναι η πιο καθαρή Έλληνες. Είναι τελείως διαμάντια. Όταν έχουμε προχωρήσει από την άλλη δουλειά, πάλι θα μιλήσω μαζί σας, γιατί είναι πραγματικά σημαντικότατη. Λοιπόν, η Κρήτη από άποψη γενετικής είναι το αστέρι της Ελλάδος. Από άποψη τώρα, το με ρωτήσατε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δεδομένα. Βλέπετε, η γενετική είναι μαθηματικά. Η αρχαιολογία είναι, βλέπεις κάτι και του δίνεις μια ερμηνεία. Η αρχαιολογία είναι όλο ερμηνείες. Κοιτάμε τα κομμάτια από τα αγγεία, αν είναι παρόμοια με άλλα κομμάτια από τα αγγεία, και βγάζουμε χρονολογίες. Οι κριτικές χρονολογίες, οι διάφορες εποχές, Μινωική 1, 2, 3, τις οποίες έφτιαξε ο Evans, τις έφτιαξε κάνοντας μεγάλες υποθέσεις σχετικά με τους χρόνους. Λοιπόν, όταν ο ένας αρχαιολόγος βρίσκει ένα αγγείο και λέει αυτό το αγγείο ή μια σειρά αγγείων, αυτά τα αγγεία μοιάζουν με τα παλαιστινιακά και ως εκ τούτου υπάρχει σχέσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Κρητικών, αυτή είναι θεωρία. Η γενετική είναι μαθηματικά. Αυτά που κάνουμε σχετικά με το μυτοχονδριακό DNA δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άρα, κύριε Σταματογιανόπουλε, δικαιούμαι να πω ότι ο Evans καλώς προχώρησε την ανασκαφή στην Γνωσό, έπεσε έξω στην καταγωγή μας και ήρθε ένας Έλληνας μανιάτης στην καταγωγή να αποκαταστήσει την καταγωγή των Μινωητών από το ευρωπαϊκό φύλλο. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ τον Evans τον θαυμάζω, γιατί για σκεφτείτε το τι έκανε, και το έκανε χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Σωστό. Χάλασε τα πάντα στη ζωή του και ουσιαστικά μέχρι το που πέθανε ήταν έφτιαξε και σπίτι, έμενε στην Κρήτη. Σωστά, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να υπήρχαν και πολλοί άλλοι Evans σήμερα να βοηθάγαν την πατρίδα.